πια και του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου και όχι μόνο και στην υπηρετική Ελλάδα. Και ακριβώς με αυτό το θέμα θα ξεκινήσουμε, δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε τίποτα διαφορετικό, με τον κύριο Γιάννη Μουζάλα, είναι αναπληρωτής υπουργός μεταναστευτικής πολιτικής, τον οποίο ευχαριστούμε πολύ που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Κούτρα, κύριε Τζούμπα. Να είστε καλά. Λοιπόν, αρχικά θέλω το σχόλιο σας για αυτές τις εικόνες. Να σας εξηγήσω τι. Γιατί τα ρούχα που είχαν απλώσει για να πληθούν παγώσανε. Πρέπει κάτι να μας χωρείτε, ναι. να τελειώσω. Αυτή η εικόνα τι δείχνει δηλαδή. Παγώσανε τα ρούχα που είχαν βάλει να στεγνώσουν. Φαντάζομαι ότι το ίδιο γίνεται παντού. Οι σκηνές που δείχνετε, εάν αφορά τα νησιά, έχετε δίκιο. Εάν αφορά την Ενδοχώρα, δεν υπάρχουν. Με εξαίρεση, 100 σκηνές πολικού τύπου, θερμενόμενες με σταθερή θερμοκρασία 18 με 22 βαθμούς, όταν έξω έχει από 1 έως 6. Στο ελληνικό εννοείται αυτές τις σκηνές. Ελληνικό. Ναι. Άρα, έχουμε μία κακή κατάσταση στα νησιά και μία διαχειρίσιμη κατάσταση στην Ενδοχώρα. Επιτρέψτε μου να σας πω και να τελειώσω με αυτό. Γίνεται σκοπίμως, κατά την άποψή μου, μία συνεχής διαστρέβλωση. Ο Μουζάλας είπε ότι δεν είναι κανείς στη σκηνή. Πρέπει να κάνετε ρεπορτάζ. Στις δύο συνεντεύξεις που έχω δώσει και που υπάρχουν απομαγνητοφωνημένες, ο Μουζάλας, εκφράζοντας την κυβέρνηση, είπε ότι πετύχαμε το στίχημα του ξεχειμονιάσματος στην Ενδοχώρα. Η κατάσταση στα νησιά είναι πολύ κακή και ανέφερα τους συγκεκριμένους λόγους. Το έχετε πει αυτό. Έχετε πει όμως ότι δεν θα είναι και κανείς στο κρύο. Όχι. Έχω πει. Όλα αυτά είναι σε συνέχεια ότι στην Ενδοχώρα πετύχαμε αυτό το πράγμα. Στα νησιά η κατάσταση είναι πολύ κακή. Και ανέλησα τους λόγους για τους οποίους συνέβη αυτό και είμαι στη διάθεση σας σήμερα. Κύριε Μουζάλα, μισό λεπτό. Επειδή λέτε για την Ενδοχώρα, το είδα και μου έκανε εντύπωση, είναι στο Έθνος σήμερα. Έχει η συνάδελφος Κατερίνα Τζουμερκιώτη τη φωτογραφία του κυρίου Χάρη Γκίκα. Οι φωτογραφίες λένε εδώ ζωή μαρτύριο στο λασπότοπο της Μαλακάσας. Γίνεται λόγος για αύξηση των λοιμώξεων, ενώ οι πρόσφυγες, λέει, περιγράφουν πρόχειρες και προβληματικές υποδομές. Ενδοχώρα εδώ, έτσι. Ναι, Ενδοχώρα. Κύριε Κούτρα, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ διάβασα το ρεπορτάζ στο Έθνος, ένα καλό ρεπορτάζ. Έτοιμο ρεπορτάζ είναι. Δεν έχω δηλαδή να πω ότι ο συντάκτης έκανε κάποιο κόλπο. Προσέξτε τώρα να δείτε. Αναφέρεται άνοδος των λοιμώξεων του αναπνευστικού. Σε όλη την χώρα, από τον Δεκέμβρη και μετά, υπάρχει τετραπλασιασμός των λοιμώξεων του αναπνευστικού. Λόγω είναι η βροχίτιδα. Ναι. Αναφέρεται και για τη Μαλακάσα. Και επισύεται ένας φοβερός κίνδυνος. Κάτι το οποίο μπορεί να συνέβει στο παιδί σας. Δεν ξέρω να σας πω. Δεύτερο, λάσπες στη Μαλακάσα. Για το όνομα του Θεού. Λάσπες στη Μαλακάσα. Υπάρχουν λάσπες στη Μαλακάσα. Υπάρχουν χιόνια. Υπάρχει αυτή η κακοκαιρία. Υπάρχουν βροχές. Υπάρχουν λάσπες στη Μαλακάσα. Όταν λέμε η κατάσταση είναι υπό έλεγχο, δεν εννοούμε ότι έχουμε τετράστερες δομές. Δεν υπάρχουν στον κόσμο τέτοια πράγματα. Εννοούμε ότι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες συνεχίζουν να δοκιμάζονται. Και να σας πω κάτι. Θα συνεχίζουν να δοκιμάζονται. Δεν υπάρχουν μαγικά ραβδιά. Να κάνει κανείς. Τι εννοείται, δεν θα βελτιωθεί αυτή η κατάσταση? Η κατάσταση θα βελτιωθεί, αλλά όσο και να βελτιωθεί η κατάσταση, θα μπορούσατε να πάτε να δείξετε, ας πούμε, την κατάσταση στο Σχιστό, την κατάσταση στον Ελαιώνα. Αυτό δεν επιτρέπεται, κύριε Μουζάλα. Όχι, την πρόσβαση. Επίσης κάνετε λάθος σε αυτό. Τι κάνουμε λάθος? Ακούστε με, κύριε Ακούω κάθε βράδυ τον Γιάννη Σινάνη στα δελτία που βγαίνει. Το Θέλετε να μιλήσουμε και για τον κύριο Σινάνη να μιλήσουμε? Όχι, τον ακούω, λέει ότι προσπαθεί να μπει και δεν το επιτρέπουν. Το τονίζω εδώ πέρα. Δεν υπάρχει κανείς ο οποίος να ζήτησε άδεια για να πάει σε οποιοδήποτε καταβλισμό και να μην του δόθηκε, πιθανώς όχι την ώρα που τη ζήτησε. Αυτό το οποίο δεν μπορεί να γίνεται, και δεν ξέρω, είσαστε έγκριτοι δημοσιογράφοι, είναι ότι όποτε θέλει ο καθένας, νομίζω ότι μπορεί να μπαίνει μέσα στους καταβλισμούς. Καλά, αυτό δεν είναι και φυλακή καταβλισμοί, βέβαια. Όχι, όχι, φυλακή δεν είναι, αλλά οι καταβλισμοί. Είναι κλειστή, δεν είναι κλειστού τύπου. Κλειστού τύπου. Ακούστε με μια κλειστού στιγμή. Τύπου ήταν Αμυγδαλέζα. Ακούστε με μια στιγμή. Η Μόρια δεν είναι κλειστού τύπου. Κύριε Κούτρα. Κύριε Κούτρα, σε καμία χώρα του κόσμου πήγανε εδώ πέρα οι δημοσιογράφοι του προσφυγικού, καλεσμένοι της γερμανικής κυβέρνησης. Η είσοδος των δημοσιογράφων ή οποιοδήποτε άλλου γίνεται μονάχα κατόπιν αιτήματος. Ναι. Κάνεις ένα αίτημα. Σε ανοιχτές δομές. Σε ανοιχτές δομές, βεβαίως.
Οι ανοιχτές δομές δεν σημαίνει ότι όποιος θέλει, ό,τι ώρα θέλει μπαίνει. Σημαίνει ότι αυτοί που ζουν μέσα στις δομές μπορούν να βγουν και να μπουν. Mm-hmm. Αλλά από εκεί και πέρα. Αλλά όχι επισκέπτες και όχι δημοσιογράφοι, λέτε, ανά πάσα στιγμή. Όποτε θέλουν. Μόνο κατόπιν ετοίματος. Αλλά δικαιούνται να κάνουν αίτημα και ειλικρινά σας λέω και οι δημοσιογράφοι που δουλεύουν στο μεταναστευτικό το ξέρουν. Μου λέει από το κοντρόλο Γιάννης Κολοκυθάς, διευθύντης ενημερωτικών εκπομπών, ζητάμε εδώ και δύο μέρες άδεια για να μπούμε στα ενόφυτα και στις όφτεξ. Και δεν έχουμε. Ναι, σε αυτό το πράγμα έχετε δίκιο. Στον Ελαιώνα, όπου θέλετε. Και είναι... υπάρχει. Πείτε μου εσείς πού και να σας πω συγκεκριμένα. Δεν είναι, όφτεξ, ναι. Η άρνησή μας, όποτε υπάρχει τέτοια άρνηση, mm-hmm. είναι πολύ συγκεκριμένη. Για παράδειγμα, στις όφτεξ γίνονται εργασίες. Έχουμε μέσα μηχανήματα. Δουλεύουμε για να ολοκληρώσουμε τη δομή. Ναι. Τηλεοπτικό συνεργείο δεν εμποδίζει τίποτα τα μηχανήματα. Όχι, όχι, δεν είναι έτσι που το λέτε. Το ένα τηλεοπτικό συνεργείο μπορεί να είναι τρία μετά, μπορεί να είναι τέσσερα. Είπαμε λοιπόν, φαντάζομαι για τις όφτεξ, ότι αυτές τις μέρες δεν μπορείτε, θα επανέλθετε. Μου ζητήσανε από μια άλλη, από ένα άλλο εφημερίδα και κανάλι, να πάνε στη Λέσβο μέσα τώρα. Είπα ότι σήμερα δεν μπορείτε να πάτε στη Λέσβο γιατί προσπαθούμε να απομακρύνουμε τους κατοίκους. Με τη Λέσβο τώρα εκεί πήγε το αρματαγωγό σήμερα. Ναι. Προχθές, όχι σήμερα, είναι εδώ και δύο μέρες, το Λέσβος. Το ρεπορτάζ λέει από εκεί ότι δεν φεύγουν οι πρόσφυγες να πάνε. Έχει δίκιο το ρεπορτάζ. Ποιος ευθύνεται και δεν φεύγουν να πάνε? Ο φόβος τους. Ο φόβος τους. Ο φόβος τους. Είναι άνθρωποι πονεμένοι, είναι άνθρωποι κουρασμένοι. Καμιά φορά γίνονται απίθανοι. Δηλαδή προτιμούν να καθίσουν στο χιόνι, ναι, και στο γιατί κρύο. Γιατί φοβούνται? Φοβούνται ότι θέλουμε να τους βάλουμε μέσα στο καράβι και να τους μεταφέρουμε με κόλπο στην Τουρκία. Και γιατί το φοβούνται αυτό το πράγμα? Διότι υπάρχουν άνθρωποι και οργανώσεις που τους το λένε. Να. Που τους λένε ότι είναι αντίθετοι με τη Συμφωνία Ευρώπης-Τουρκίας και λένε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή δρούν ανεξέλεγκτα στη χώρα μας κάποιες οργανώσεις, κύριε Υπουργέ. Ακούστε να δείτε, ακούστε να δείτε. Ανεξέλεγκτα δεν δρούνε. Αλλά εγώ δεν μπορώ να απαγορέψω σε μια οργάνωση να έχει τη θέση ότι η Συμφωνία Ευρώπης-Τουρκίας είναι ενάντια στα ανθρώπινα. Ναι, αλλά μπορείτε να απαγορεύσετε σε μια οργάνωση να μην λέει στους πρόσφυγες, να μην διασπείρει ψευδείς ειδήσεις. Μα δεν είναι, δεν και είναι. Να μην τους εκμεταλλεύετε. Ακούστε. Εκτός αν ισχύει ότι θα πάνε στη Τουρκία. Ζούμε μέσα στην ηλεκτρονική εποχή. Ναι. Mm-hmm. Δεν μπορώ να απαγορέψω τα site. Έχουν πρόσβαση οι άνθρωποι. Έχουμε WiFi. Mm-hmm. Έχουν πρόσβαση οι άνθρωποι. Ναι. Δεν μπορώ να πάρω εγώ την ευθύνη κάποιου. Για σκεφτείτε να βγω σαν υπουργός και να πω απαγορεύεται στα site να διατυπώνεται η άποψη ενάντια στην Ευρωπαϊκή. Φαντάζομαι ότι αυτό δεν θα το έκανε κανείς. Δεν γίνεται. Κύριε Υπουργέ, πολιτική καριέρα δεν κάνετε. Μας το είχατε πει και στις αρχές, στις πρώτες σας τοποθετήσεις. Μάλιστα, για να το συμπληρώσω αυτό που λέει ο Γιάννης, εμείς σας είχαμε φιλοξενήσει εδώ. Όταν με την ιδιότητα του γιατρού. Την ιδιότητα του γιατρού, όταν είχατε πάει σε μια ανθρωπιστική αποστολή. Άρα, σας τιμά το γεγονός, εάν για παράδειγμα έχετε αποτύχει σε αυτό, το λέω εγώ. Σας τιμά το γεγονός να πείτε και κάποια στιγμή ότι εγώ απέτυχα. Κάτι που δεν θα έλεγαν οι πολιτικοί. Γιατί σας άκουσα προχθές να λέτε να λαμβάνω την πολιτική ευθύνη. Η πολιτική ευθύνη δεν σημαίνει ότι έκανα ένα έργο, θεωρώ εγώ που δεν κάνω πολιτική καριέρα ότι δεν είναι αυτό που έπρεπε, αποχωρώ. Ακούστε να δείτε. Ευθέως δηλαδή σας ναι, ναι, εγώ το τον άνθρωπο που γνωρίσαμε και ως γιατρό. Και χαίρομαι πολύ που κάνετε και αυτή την ερώτηση και για το στυλ με το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε. Ακούστε να σας πω κάτι. Από πότε απέτυχα? Μέχρι πριν από 20 μέρες δεν είχα αποτύχει. Από πότε απέτυχα? Τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή την επίθεση δολοφονίας χαρακτήρα που γίνεται? Mm-hmm. Πότε απέτυχα? Επειδή έχει λάσπες στη μαλακάσα? Είναι δυνατόν? Επειδή είναι παγωμένα τα ρούχα? Είναι δυνατόν? Επειδή 65.000 πρόσφυγες, το 90%, το 94% είναι αυτή τη στιγμή προφυλαγμένο? Και για το άλλο, για το οποίο στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Mm-hmm. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Εγώ να σας πω κάτι. 30 χρόνια έχω ζήσει σε αυτές τις σκηνές μέσα. Mm-hmm. Τις ξέρω τις σκηνές αυτές. Δεν μιλάω από το σαλόνι. Και γι' αυτό είμαι ιδιαίτερα εύθυκτος. Mm-hmm. Θα παραιτηθώ όταν μου το ζητήσει ο Πρωθυπουργός και όταν τελειώσω το έργο που έχω αναλάβει. Mm-hmm. Αλλά εξηγήστε μου από πότε ξαφνικά φταίει ο Μουζάλας για όλα? Βγαίνουν σήμερα και λένε ο καταβλισμός στο Δερβαίνι δεν έχει νερό. Φταίει ο Μουζάλας. Mm-hmm. Η Θεσσαλονίκη δεν έχει νερό. Υπάρχουν όμως και σοβαρότερα τα πράγματα πείτε τα οποία μου, λένε. Λένε μου. Για παράδειγμα ότι ο Μουζάλας ευθύνεται που δεν έχει προχωρήσει η διάχυση των προσφύγων στην υπηρετική Ελλάδα από τα νησιά όπως ο ίδιος είχε υποσχεθεί. Όχι, διότι δεν υποσχεθεί. Γνωρίζουμε που έχουν πάει τα λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Δύο θέματα μαζί. Δύο θέματα μαζί. Και βέβαια θα το ανοίξουμε μετά και για την κατάσταση στο ελληνικό. Δύο θέματα μαζί. Και μια για, αυτό τα, ναι. για τα χρήματα. Υπάρχει σήμερα μια απάντηση του κυρίου Κυρίτση που έδωσε στον Τάκη Χατζή και τον Γιώργο Παπαχρήστο για τα χρήματα. Ναι. Και υπάρχουν δηλώσεις και από την κυρία Καηλή ότι δεν έχουν απορροφηθεί χρήματα και από τον κύριο Αβραμόπουλο. Έχουν δοθεί πολλά λεφτά. Και το ερώτημα, συμπληρώσει το ερώτημα του Γιάννη, οικονομικός απολογισμός θα γίνει και αν οι πρόσφυγες στοιχίζουν μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ στις Βρυξέλλες, στην γραφειοκρατία των Βρυξελών, στον κοινοτικό προϋπολογισμό ή και στον ελληνικό προϋπολογισμό. Λοιπόν, παιδιά, έχασα το χαρτί μου. Να. Ποιο χαρτί σας? Το καλά. Ναι. Λοιπόν, περιμένουμε. Ελάτε εδώ τώρα. Είμαστε, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, αλλά μπορείτε να μας πείτε τουλάχιστον πρώτα αρχικά για τη διάχυση μέχρι να βρείτε το χαρτί με τα χρήματα. Ακούστε να δείτε κάτι. Ναι. Εδώ πέρα υπάρχει ένα πολιτικό και ιδεολογικό μείζον ζήτημα. Η Συμφωνία Ευρώπης-Τουρκίας από την κυβέρνηση, αλλά και από την αντιπολίτευση, έχει κριθεί σαν μια πολύ δύσκολη συμφωνία, που όμως βοηθάει στην αντιμετώπιση του προσφυγικού μεταναστευτικού και η χώρα μας έχει αναλάβει την υποχρέωση και πολύ καλά κάνει να την κρατήσει. Ναι. Σας ξαναλέω ότι αν δεν υπήρχε η Συμφωνία Ευρώπης-Τουρκίας θα είχαμε τουλάχιστον άλλους 100.000 πρόσφυγες και μετανάστες. Ωραία. Πάει αυτό. Με δεδομένο λοιπόν η μεταφορά από τα νησιά δεν μπορεί παρά να γίνεται μονάχα με βάση τη συμφωνία. Γιατί κινδυνεύουμε αν αδειάσουμε τα νησιά να πέσει η συμφωνία, είτε από την πλευρά της Ευρώπης, είτε από την πλευρά της Τουρκίας. Και εδώ πέρα παίζεται και ένας μύθος. Δηλαδή, μύθο. Οι νησιώτες θα μάθουν να ζουν με τους πρόσφυγες ως ασπίδα. Ακούστε με μια στιγμή, να το ολοκληρώσω αυτό. Ναι, ναι, ναι. Ήδη από το Σεπτέμβριο έχουμε μεταφέρει από τα νησιά πάνω από 4.000 ανθρώπους, οι οποίοι κρίθησαν ότι δικαιούνται να κάνουν αίτηση ασύλου στην Ελλάδα. Μάλιστα. Έτσι. Και αυτό που λένε για 15.000 στα νησιά είναι περίπου τώρα 10.000, μπορούμε να το συζητήσουμε. Ποια ήταν η κατάσταση στα νησιά? Στην Μυτιλίνη τώρα έχουμε περίπου 4.500. Είχαμε από 7 μέχρι 10.000 κάθε μέρα. Αυτοί θέλετε να πείτε έχουν μεταφερθεί στο εσωτερικό της χώρας? 4.500 έχουν μεταφερθεί στο εσωτερικό της χώρας με βάση τηρώντας τη Συμφωνία Ευρώπης-Τουρκίας. Έτσι όπως μας το λέτε όμως, εμείς ως χώρα υπογράψαμε μια συμφωνία, στην οποία έχει δίκιο τώρα ο Χρήστος, θα παραμείνουν πρόσφυγες στα νησιά. Όχι. Όχι, λέτε. Όχι και πάλι. Είναι η μοναδική ελπίδα που έχουμε να αδειάσουν τα νησιά από τους πρόσφυγες. Γιατί αυτή η συμφωνία λέει ότι όποιος έρχεται μετά τον Απρίλιο πρακτικά από την Τουρκία παράνομα, δεν δικαιούται να μεταβεί στην Ευρώπη και θα πρέπει να επιστρέφεται πίσω. Έχουμε καθυστέρηση στις επιστροφές. Το αμέσως επόμενο ερώτημα είναι ότι εντάξει ρε Μουζάλα, και γιατί δεν γίνονται επιστροφές ή γίνονται λίγες, έχουν γίνει 1.200 μόνο. Γιατί πρέπει να γίνουν οι επιστροφές με βάση το διεθνές δίκαιο. Εδώ έχουμε ένα καινούριο φαινόμενο το οποίο λέγεται κατάχρηση ασύλου. Δηλαδή έρχεται ο παράνομος, παράτυπος, χωρίς χαρτιά μετανάστης, χρησιμοποιήστε όποιον όρο θέλετε. Το παράτυπος είναι ο κοινωνικός όρος, το παράνομος είναι ο νομικός όρος και ζητάει άσυλο. Και φρακάρουν οι υπηρεσίες ασύλου παντού. Και στη χώρα μας. Στη Γερμανία, θέλει 17 μήνες για το άσυλο. 17 μήνες θέλει για το άσυλο. Είπατε για τη Γερμανία όμως. Στη Γερμανία διαβάζω στην Καθημερινή εδώ επιστροφή προσφύγων από τη Γερμανία, λέει. Από τις 15 Μαρτίου η χώρα θα επαναφέρει σε ισχύ τον κανονισμό του Δουβλίνου. Πάμε από το ένα θέμα στο άλλο, χωρίς να μπορέσω να ολοκληρώσω. Σωστό, ολοκληρώστε αυτό. Πρέπει να το πούμε μετά αυτό για τη Γερμανία. Επομένως, αυτό ισχύει για τα νησιά. Τι άλλο ισχύει για τα νησιά? Και εδώ πέρα είναι ένα ζήτημα να σας πω κάτι. Νοιάζεται κανείς για τους πρόσφυγες και μετανάστες ή κάνουμε απλά μια πολιτική αντιπολιτευτική, ας πούμε? Δεν αναφέρομαι σε εσάς. Οι νησιώτες δεν νοιάζονται? Αφήστε με να σας πω. Αφήστε με να σας πω. Διότι όταν κάποιος λέει μεταφέρετε τους από τα νησιά, λέει να πέσει η Συμφωνία Ευρώπης-Τουρκίας. Αυτό λέει. Ήρθε ο Αβραμόπουλος, είπε ότι δεν γίνεται. Ήρθε ο Γιούκερμαν, είπε ότι δεν γίνεται. Βγαίνει το κράτος, λέει ότι δεν γίνεται. Βγαίνει ο Τίμερμανς, λέει ότι δεν γίνεται. Και βγαίνει ο Δικηγορικός Σύλλογος Χίου και λέει ότι γίνεται. Ελάτε εσείς τώρα, εγώ τι να αντιμετωπίσω δηλαδή. Εσείς τι λέτε? Εγώ λέω ότι πρέπει να παραμείνουν στα νησιά. Εγώ λέω ότι πρέπει να παραμείνουν στα νησιά, να έρχονται στην ενδοχώρα οι ευάλωτοι και τα ανήλικα και να αυξηθούν οι υπηρεσίες ασύλου μέσα στα πλαίσια της πραγματικότητας ώστε να φύγουν. Να σας πω κάτι. Ναι. Γιατί είναι υπερπληθυσμός οι 4.000 στη Μυτιλίνη. 7 με 10.000 είχε κάθε μέρα.
Δεν είναι υπερπληθή, δεν είναι 4.000. Επομένως, δεύτερον. Σύμφωνα με το δικό σας χαρτί σήμερα είναι 6.000. Είναι περίπου 5.000. Διαβάζω σε δομές, το δικό σας χαρτί της. Είναι 5.000. 5.341 σε δομές και φιλοξενούμενοι σε χώρους 737. Ναι. Το εδώ όλων πέρα, 6.000. Εδώ πέρα μπαίνουν και άλλου είδους μετρήσεις. Παρ' όλα αυτά, 6.000. Δείτε τώρα στα νησιά. Από τον Αύγουστο. Από τον Αύγουστο έχουμε πρόγραμμα για τα νησιά. Οι δημοσιογράφοι θα έπρεπε αυτό να το λέτε, να κάνετε ό,τι κριτική θέλετε στην κυβέρνηση. Τι λέει το πρόγραμμα για τα νησιά? Ότι φτιάχνουμε καλύτερες θέσεις φιλοξενίας, επεκτείνουμε τις θέσεις φιλοξενίας, φτιάχνουμε κλειστά κέντρα για τους παραβατικούς. Ναι. Ωραία. Πού είναι αυτά, είμαστε... Ελάτε, ναι. Πού είναι αυτά. Έχουμε πάρει 3,5. Ακούστε να σας πω τώρα. Ρωτάτε εμένα. Προφανώς ρωτάτε. Ξέρετε, εμείς το μόνο που βλέπουμε να μεταφέρονται. Ναι, συγγνώμη τώρα. Είναι εικόνες από σκηνές. Πριν, όταν χιόνιζε, οι άνθρωποι κατέβηκαν στην παραλία. Κύριε, δεν τα έχετε δει αυτά. Ακούστε, εγώ τα έχω δει. Λοιπόν, εσείς δεν δεν ξέρετε ότι οι ξενοδόχοι στα νησιά απαγόρευσαν την είσοδο των προσφύγων και μεταναστών? Γιατί δεν βγήκατε να το πείτε στην εκπομπή σας? Το είπαμε. Συγγνώμη, κύριε Μπέλα. Ναι, παρακαλώ. Δεν είναι περιουσία του ξενοδόχου του ξενοδοχείου. Δεν είναι σπίτι του το ξενοδοχείο. Είναι επιχείρησή του. Δεν είναι σπίτι του. Και αποφασίζει ο ίδιος πώς θα την δουλέψει. Να σας πω κάτι. Αυτό στην ενδοχώρα. Αυτό γίνεται σε καθεστώτα. Στην ενδοχώρα. Όχι, 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 να με συγχωρείτε. Μα πώς, θα κάνετε επίταξη ξενοδοχείου. Σε καθεστώτα επίσης γίνεται η αυθαιρεσία του ότι το ξενοδοχείο είναι σπίτι μου. Στην ενδοχώρα που δοθήκανε ξενοδοχεία, φτιάξαμε τις δομές, συνεχίζουμε να τις φτιάχνουμε. Γιατί αποφάσισαν οι ξενοδόχοι να τα δώσουν. Μα μπορούν στη διακριτική ευκαιρία του ξενοδόχου. Όχι, δεν είναι στη διακριτική. Γιατί? Είναι μια δημόσια... είναι δημόσιο κτίριο. Όχι, όχι, έχει άδεια δημόσιας λειτουργίας. Ναι. Δεν είναι ιδιωτικό σου σπίτι. Ναι. Άρα θα τα δεν είναι. Αυτό έχετε όμως να απαντήσετε. Μαζί συγγνώμη, συγγνώμη, κύριε Κούτρο. Συγγνώμη. Με λεφτά θα πηγαίναν οι άνθρωποι. Μα δεν θέλει ο άνθρωπος. Να σας πω κάτι, μα δεν μπορείς να δουλέψεις έτσι. Ακούστε με να δείτε. Δηλαδή, εσείς, το επόμενο είναι να πείτε ότι θα πρέπει να πάρετε και στο σπίτι σας. Επειδή εγώ μιλάω σε εσάς και εσείς μιλάτε σε μένα, αλλά και οι δυο μας μιλάμε στους τηλεθεατές. Προφανώς. Επομένως, η κριτική σας για το ότι οι ξενοδόχοι στα νησιά πήρανε απόφαση να μην δέχονται πρόσφυγες και μετανάστες, προκειμένου, γιατί αν αυτό γινόταν από τον Αύγουστο, τώρα θα είχαμε φτιάξει τις καινούργιες δομές. Προκειμένου να μπορέσουμε να χτίσουμε μέσα, γιατί δεν μπορούμε με 2.000 ανθρώπους να χτίζουμε, κατά την άποψή σας είναι δικαίωμά τους. Δεν είναι μια βαρύτατη προσβολή στον πολιτισμό μας. Και η δική σας κριτική, κύριε Υπουργέ, ότι δεν έγιναν οι δομές. Δεν χτίζονται δηλαδή οι δομές, γιατί οι ξενοδόχοι αρνούνται να φιλοξενήσουν πρόσφυγες λοιπόν, και παραμένουν στους καταβλισμούς. Η δική μας κριτική λοιπόν. Που θα βοηθούσαν να φτιάχνουν. Ακούστε με. Η δική μας κριτική λοιπόν λέει ότι για να μπορέσουμε να χτίσουμε τις καινούργιες δομές, κάπου πρέπει να μπουν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες. Και θα θέλατε να μπουν στα ξενοδόχια. Οι λύσεις που είχαν βρεθεί ήταν χώροι από τους Δήμους με τους οποίους είχαμε συμφωνήσει και ήταν και μεταφορά σε ξενοδοχεία. Και δεν το δέχονται και οι Δήμοι. Ξαφνικά αυτό αλλάζει. Δηλαδή το πρόβλημα στα νησιά έγκυται στο γεγονός ότι οι ξενοδόχοι δεν δέχονται τους πρόσφυγες. Να σας πω, κύριε Κούτρα, και οι Δήμοι, να σας πω κάτι. Αυτή τη στιγμή η Μόρια έχει μέσα 2.500 ανθρώπους. Μάλιστα. Πρέπει να κάνουμε έργα. Πού θα τους βάλουμε? Εάν οι ξενοδόχοι δεν δώσουν τα δωμάτια που πληρώνονται, που μπαίνουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Mm-hmm. Εάν ο Δήμος δεν δώσει ένα χώρο. Πού θα τους βάλουμε? Μα άμα δεν θέλουν, αυτό δεν καταλαβαίνω. Ζούμε σε μια ελεύθερη κοινωνία. Μα κάνετε εάν κριτική θέλει... σε εμένα, είναι ελευθερία ή ασυδοσία αυτό? Ποιο είναι ασυδοσία? Κάνετε κριτική... Να μην θέλει ο άλλος να δεσμεύσει το ξενοδοχείο, κύριε του. Κούτρα, που ταΐζει την οικογένειά του. Να σας πω κάτι. Εκτός αν το πάτε αλλιώς και μου πείτε, ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι φασίστας. Όχι, όχι, ναι. Κανένα αν δεν λέω εγώ φασίστα. Είναι μακριά από μένα. Ρατσιστής και ξέρω και εγώ τι άλλο. Είναι πολύ μακριά. Ποτέ δεν με έχετε ακούσει να λέω τέτοια πράγματα εγώ. Εγώ λέω όμως πολύ απλά, μου κάνει εντύπωση. Έχω δύο δημοσιογράφους του κοινωνικού ρεπορτάζ και μου λένε γιατί δεν έχτισες τη Μόρια. Και λέω γιατί είχα συμφωνήσει να τους πάω εκεί ώστε να χτίσω και ξαφνικά μου τα κόψανε. Κάνανε πίσω ξενοδόχοι. Είχαν συμφωνήσει με τους ξενοδόχους. Αυτό είναι άλλη συζήτηση. Οι ξενοδόχοι δεχόντουσαν μετανάστες. Αν είχατε συμφωνήσει με τους ξενοδόχους. Η συμφωνία γίνεται επιτόπου κάθε φορά. Οι ξενοδόχοι φιλοξενούσαν μετανάστες και πρόσφυγες. Να σας πω κάτι. Και τι άλλαξε και σταμάτησαν? Δεν ξέρω να σας πω. Άρα, πρέπει... άλλαξε, γιατί δεν ρωτάτε... έχει βάλει το δαχτυλάκι. Γιατί δεν ρωτάτε τους ξενοδόχους. Αλλά εμένα επιτρέψτε μου να σας πω ότι μου κάνει φοβερή εντύπωση ότι δύο συντάκτες σαν εσάς, εντάξει, βρίσκονται μπροστά σε μια προσβολή του πολιτισμού μας και τα βάζουν με την κυβέρνηση. Δεν τα βάζει κανένα. Ποια είναι το όνομα του Θεού, δηλαδή. Είναι προσβολή. Αυτό που λένε οι ξενοδόχοι δεν είναι προσβολή αυτές οι εικόνες. Ακούστε, αυτές οι εικόνες. Για τον πολιτισμό μας σαν χώρα. Ακούστε με. Αυτές οι εικόνες, πάμε από την αρχή.
Έχουμε μία Μόρια η οποία έχει 2.500 ανθρώπους μέσα. Και λέμε από τον Αύγουστο ότι πρέπει, είχε 3.500, 4.000 ανθρώπους. Πρέπει να αποσυμφορήσουμε και να χτίσουμε καινούργιες εγκαταστάσεις. Ωραία. Ωραία. Κουβαλάμε 4.500 ανθρώπους από όλα τα νησιά, νόμιμα, με βάση τη Συμφωνία Ευρώπης-Τουρκίας, και εγώμαστε να μην πέσει αυτή η συμφωνία, στην Ενδοχώρα. Άρα την πρώτη μας υπόσχεση την τηρούμε. Δεύτερο, πρέπει να αρχίσουμε να δουλεύουμε, να φτιάχνουμε καινούργια σπιτάκια, καινούργια τέτοια καινούργιες πράγματα. Καινούργιες δομές. Ωραία. Για να γίνει αυτό, το καταλαβαίνετε. Θα πρέπει να μεταφερθούν αυτοί οι άνθρωποι. Και δεν το δέχονται οι ξενοδόχοι. Δεν το δέχονται οι ξενοδόχοι. Οι Δήμοι το σαμποτάρουν. Εξηγήστε μου, πώς αλλιώς θα μπορούσε να γίνει δηλαδή αυτό. Εάν μου πείτε ότι, ρε Μουζάλα, δεν ξέρω, αλλά εσύ έχεις την ευθύνη, νομίζω ότι είναι λίγο άδικο αυτό. Κύριε Υπουργέ, πρέπει να μιλήσουμε και για τα χρήματα. Για τα χρήματα. Ναι. Ρωτώ πάλι ευθέως, διότι έτσι μιλάμε. Χρήματα έχουν χαθεί, χρήματα έχουν φαγωθεί. Υπήρξαν επιτίδιοι οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν χρήματα που ήρθαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αναφορικά με την δική σας ευθύνη, εάν εσείς μπορέσατε ποτέ να ελέγξετε αυτά τα χρήματα που πήγαν και που κατευθύνθηκαν. Υπάρχει πάλι ένας μύθος που στηρίζεται σε μία αλήθεια. Ότι έχει δοθεί 800 εκατομμύρια ευρώ για την Ελλάδα. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Ποιο είναι το αλλά νούμερο, στηρίζεται δηλαδή σε μια αλήθεια. Το νούμερο είναι ότι για την Ελλάδα έχουν δοθεί 350 εκατομμύρια, ναι, εκ των οποίων τα 175 στις ελληνικές αρχές και τα 175 στην ύπατη αρμοστία. Αυτούς εγώ δεν έχω δικαίωμα να τους ελέγξω. Τους ελέγχονται ΜΚΟ, εννοείται και δεν είναι ΜΚΟ, είναι θεσμικές οργανώσεις. Εννοείται η ΕΠΑΤΕ Αρμοστία Ευρωπαϊκή. Του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης. Αυτά τα ελέγχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τα 175. Από τα 175 έχουμε εδώ πέρα αναλυτικότατα λογαριασμούς, οι οποίοι εξηγούν πού πήγανε αυτά τα χρήματα και τι απορρόφηση έχουμε. Στα έκτακτα έχουμε απορρόφηση περίπου 80%. Είναι από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη. Πάμε παρακάτω να δούμε. Αυτά που σας λέω εδώ, τα έχω πει τρεις φορές στη Βουλή. Έχουμε καταθέσει επίσης στη Βουλή για το 2015, για το 2016, θα το δώσουμε τώρα, 600 σελίδες από τις κρατικές υπηρεσίες, όχι πολιτικό δηλαδή διακύβευμα, που εξηγούν ευρώ το ευρώ που πήγε εκεί, το καθένα. Εκεί οι καταγγελίες του κυρίου Βουδούρη εκεί. Τι να σας πω εγώ, εσείς διερευνήστε τι. Όχι, εγώ τα ξέρω, αλλά να σας πω κάτι. Πείτε μου μία καταγγελία να σας απαντήσω. Μην μου λέτε γενικά και αόριστα. Σπαταλήθηκαν χρήματα, λέει. Δεν λέει τίποτα από μόνο. Θέλετε συγκεκριμένα στοιχεία, λέτε από τον κύριο. Ναι, δεν λέει τίποτα από μόνο. Δεν έχει καταθέσει ο κύριος Βουδούρης συγκεκριμένα. Βεβαίως, και έχω απαντήσει πάλι στη Βουλή, και αν κάνατε ρεπορτάζ θα τις βρίσκατε τις απαντήσεις. Να τελειώσω όμως με αυτό. Να τελειώσω. Σήμερα βγήκε η κυρία Βόζεμπεργκ και η κυρία Καΐλ. Τα 70 εκατομμύρια που υπάρχουν σε λογαριασμό της τράπεζας και που το ελληνικό κράτος τα έχει αφήσει έτσι. Και δεν τα αξιοποιεί, ναι. Δεν είναι λάθος, γιατί είναι ευρωβουλευτές, έχουν διατελέσει. Είναι. Το ξέρουν. Τα 70 εκατομμύρια είναι κατατεθειμένα στην τράπεζα. Εμείς έχουμε υποβάλει δαπάνες 60 εκατομμυρίων. Κατόπιν αυτού του αιτήματος κατατέθηκαν στη τράπεζα και τον Φεβρουάριο θα εισπράξουμε τα 60 εκατομμύρια. Τα 60 και ό,τι άλλο πρέπει, έχουμε εξοδέψει. Δεν πρέπει να κλείσουμε. Ναι. Ο ελληνικός προϋπολογισμός επιβαρύνεται με χρήματα. Ο ελληνικός προϋπολογισμός επιβαρύνεται. Ένα μεγάλο κομμάτι από αυτά τα παίρνουμε πίσω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι διαδικασίες, και αυτό το ξέρουν όλοι, είναι αργές και σκληρές. Ολοκληρώνουμε με την εξής ερώτηση. Στο ελληνικό, θυμάμαι δικές σας δηλώσεις από πέρσι το καλοκαίρι, ότι το ελληνικό θα αδειάσει. Στο ελληνικό υπάρχουν σκηνές και υπάρχουν και πρόσφυγες ακόμα. Γιατί? Στη Γερμανία υπάρχουν ακόμα 3 γήπεδα τα οποία είναι γεμάτα με πρόσφυγες. Μετά από τόσο καιρό. Και η Γερμανία έχει ικανότητα υποδοχής και εμπειρία υποδοχής από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Είναι αλήθεια ότι πίστευα και προσπαθούσα το ελληνικό να κλείσει. Χρειάστηκε να δημιουργήσουμε για να αδειάσει η δομένη μετά το κλείσιμο των συνόρων και δημιουργήσαμε 50.000 θέσεις φιλοξενίας. Το ελληνικό λοιπόν δεν καταφέραμε να το αδειάσουμε. Θα κλείσει. Θα γίνει. Δεν ξαναδεσμεύομαι να σας άκουσα που το είπατε. Λέω όμως το εξής. Κοιτάξτε να δείτε. Το ελληνικό δεν είναι το ελληνικό που ήταν. Το ελληνικό έχει ζεστό νερό, έχει φαΐ, έχουν κρεβάτια. Οι σκηνές είναι αυτές που σας είπα. Δεν είναι σκηνές, είναι σκηνές που χρησιμοποιούν οι εξερευνητές στο Βόρειο Πόλο. Θα κλείσει, πρέπει να κλείσει, πρέπει να κλείσει. Εδώ γίνεται μία σύνδεση η οποία είναι λάθος. Ήθελα να πω ένα πιο βαρύ χαρακτηρισμό. Ότι
το οι πρόσφυγες και οι μετανάστες στο ελληνικό είναι το κόλπο που κάνει ο Μουζάλας και εννοούν η κυβέρνηση για να μην το πάρει ο Νιάρχος. Για το όνομα του Θεού. Ο Λάτσης. Για το όνομα του Θεού δηλαδή. Απαιτείται μια σοβαρότητα. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο. Εμείς σας ευχαριστούμε όλες τα που είστε εδώ και τα λέμε. Είναι καλά τα πράγματα, να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ, που ήσασταν εδώ. Ο κόσμος έτσι και εδώ βγάζει τα δικά του συμπεράσματα πάντα. Πάμε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.